Καλησπέρα παιδιά, damakuba.com. Πάμε σήμερα να δούμε ένα ωραίο και απλό φλούρις. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Καταρχήν, το πρώτο θα πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε σωστά την τράπουλα. Οπότε, θα έρθουμε σε ένα σημείο με δύο δάχτυλα πάνω, ένα από εδώ κάτω και αυτό ίσα ίσα να κουμπάει την τράπουλα πάνω. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι, θα έρθουμε χρησιμοποιώντας αυτό το δάχτυλο, θα κόψουμε ένα κομμάτι της τράπουλας, περίπου το 1 τρίτο, και θα το φέρουμε στο άλλο μας χέρι. Ένα απλό swing cut. Τώρα, καθώς είμαστε σε αυτό το σημείο, θα κόψουμε περίπου στη μέση πάλι άλλο ένα κομμάτι, αλλά τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα γυρίσουμε το δεξί μας χέρι, θα το στρίψουμε δεξιόστροφο, οπότε θα το φέρουμε σε μια τέτοια θέση εδώ και θα έρθουμε με αυτό το χέρι και θα πιάσουμε το κάτω πακέτο και το φέρουμε σε αυτό το χέρι από εδώ. Οπότε τώρα καθώς είμαστε εδώ θα πρέπει με αυτό το χέρι να έρθουμε να στηρίξουμε λίγο το πάνω πακέτο ώστε να μας φύγει. Και με αυτό το δάχτυλο θα σηκώσουμε το πακέτο. Θα το σηκώσουμε ώστε ίσα ίσα να πέσει το άλλο. Οπότε, όπως είμαστε εδώ, χρησιμοποιούμε αυτό το δάχτυλο να σηκώσουμε το πακέτο και αφήνουμε το άλλο να πέσει. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Κόβουμε ένα κομμάτι, το φέρνουμε από εδώ. Κόβουμε ένα δεύτερο κομμάτι, γυρνάμε το χέρι δεξιόστροφα, πιάνουμε το κάτω πακέτο και γυρνάμε τα χέρια πάλι πάνω έτσι. Τώρα με αυτό θα συγκρατήσουμε λίγο το πάνω πακέτο, θα σηκώσουμε το από κάτω ίσα ίσα για να πέσει και καθώς είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο δάχτυλα ώστε να πιάσουμε αυτό το πακέτο. Και αυτό που θα κάνουμε θα είναι ουσιαστικά αυτό. Άρα, όπως είμαστε εδώ, έρχομαστε με αυτά τα δύο δάχτυλα και πιάνουμε το πακέτο. Και τώρα, όπως είμαστε εδώ, γυρνάμε το χέρι τώρα αριστερόστροφα, αφήνουμε αυτό το πακέτο κάτω να πέσει και γυρνάμε και αυτό το πακέτο κάπως έτσι. Το ξανακάνουμε όσο πιο αργά το κάνουμε, τόσο πιο δύσκολο. Ας έρθουμε πάλι σε αυτό το σημείο. Είμαστε εδώ, χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο δάχτυλα. Αυτό το δάχτυλο θα πάει από πάνω, ενώ αυτό από κάτω. Οπότε θα πιάσουμε το πακέτο κάπως έτσι. Και γυρνάμε το χέρι αριστερόστροφα, αφήνουμε αυτό να πέσει πάνω και τώρα βάζοντας λίγη δύναμη στα δάχτυλα και γυρνώντας και το χέρι αριστερόστροφα αφήνουμε να πέσει πάνω. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι καθώς κρατώντας έτσι εδώ τα φύλλα βάζουμε δύναμη με αυτό το δάχτυλο, δύναμη προς τα πάνω και με αυτό προς τα κάτω ώστε να γίνει αυτό ουσιαστικά. Πάμε μια τελευταία φορά από την αρχή όλο. Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι, το φέρνουμε στο άλλο χέρι. Κόβουμε άλλο ένα σπάμε, γυρνάμε το χέρι δεξιόστροφα, πιάνουμε το κάτω πακέτο και όπως είμαστε τώρα εδώ, με αυτό το χέρι κρατάμε λίγο ώστε να μας φύγει και σπρώχνουμε το άλλο πακέτο προς τα πάνω, ίσα ίσα για να πέσει το άλλο πακέτο. Τώρα σε αυτό το σημείο, με αυτά τα δύο δάχτυλα, αυτό θα πάει από πάνω και αυτό από κάτω, θα πιάσουμε το άλλο πακέτο. Θα γυρίσουμε το χέρι αριστερόστροφα και θα ρίξουμε αυτό εδώ το πακέτο, θα το ρίξουμε να αφήσουμε να πέσει και θα γυρίσουμε και τα φύλλα και γυρνώντας και το χέρι μαζί αριστερά θα αφήσουμε αυτά που και αφήσουμε πάνω. Μια τελευταία φορά πιο γρήγορα. Αυτό ήταν το φλούρις, ελπίζω να σας άρεσε παιδιά. damakuba.com. Κάνω λάθος, ρε μαλάκα, κοίτα. Κοίτα, αφήνουμε αυτό. Και ρίχνουμε τα απλά κάτω. Παιδιά, προσπαθείς να βγάλει το κόλμα να το δείξετε και σε μένα, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι και πολύ καλά, θα το βγάλω.
Καλησπέρα παιδιά, tamakuba.com. Πάμε να δούμε σήμερα ένα εύκολο τρόπο να ρίξουμε τα φυλακιά του.